Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα μας θυμάτε με την παρουσία σας ουσιαστικά στην πρώτη επίδειξη που σηματοδοτεί και την έναρξη της φετινής σεζόν. Μια σεζόν που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αφού χθες στο Παγκόσμιο Καράτε 1 που έγινε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πλέον το μαγικό εκπρόσωπο από την κατηγορία των γυναικών, τη γνωστή πρωταθλήτρια, τη Δήμητρη Παρεσίδου, που επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο σε μια τεράστια και μεγάλη διοργάνωση. Αυτό για να πούμε καλή χρονιά με επιτυχίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι ο Σύλλογος μετράει φέτος τα 35 χρόνια προσφοράς μου, σκληρής δουλειάς και φυσικά με πάρα πολλές επιτυχίες. Πριν όμως μιλήσουμε, θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τους καλεσμένους, τους προπονητές, που σήμερα και αυτοί με τη σειρά τους μας θυμάνε με την παρουσία. Πριν όμως πω με την και τους προπονητές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας πάντοτε χρόνια τώρα, μπορεί να γίνει λίγο γραφικός, αλλά η αλήθεια είναι, τον αντιπεριφέρθη. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Παναγιώτης είναι πάντα κοντά μας, έμπρακτα, όχι με την θεωρία, δίπλα στον σύλλογο, δίπλα στον καράτο, αφού είναι πάντοτε ο άνθρωπος που μας βοηθήσει να κάνουμε μεγάλες διοργανώσεις. Βλέπετε 4 βαλκανικά, 6-7 πανελλήνια και έπειτα του χρόνου, αν είμαστε καλά, θα γνώσουμε ένα μεγάλο πανελλήνιο. Έχουμε τον κύριο Παναγίδη, τον Παύλο, ο άνθρωπος που από την αρχή που βγήκε υπεύθυνος στο κομμάτι του θεσμού, μας έδωσε το χέρι και μας είπε ότι χρειαστείτε είναι κοντά σας. Πάμε να σας ευχαριστούμε για όλα. Ειλικρινά, όσοι άνθρωποι σκανίζουν, γι' αυτό και είναι η εκδοχή μας, γιατί κάθε κίνηση που κάνουμε είναι δίπλα μας. Συνεχίζουμε με τις προπονητές. Θα ξεκινήσω με τον Κύριε τον Αντώνη, προπονητής από την Πετριά. Τον ευχαριστούμε που θυμάμαι την παρουσία του. Τον Αντρέα τον Πανετσίδη από τα Παλατίτσια, ο άνθρωπος που άνοιξε τα μετάλλια στην Ευρώπη. Τον βοηθό μου τον Καράτε Γιώργο. Και φυσικά τη μετάλλια κυρία του Καράτε, του Βελικού Καράτε, την Χασού την Ειρήνη, βαλκανικός διευθυντής και φυσικά προπονήτρια από το Μακροβόλιο. Έχουμε στη συνέχεια τον Γρηγορή με την Αποστολή. Προπονητής Αλεξάνδρια Γεμελίκη, εθνικός διευθυντής, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ξαπόπινο Χρήστο, πλατή του Αλεξάνδρια, εθνικός διευθυντής, προπονητής επαναλήθεια πέρα με τη σειρά του, Τσαρνακίνη του Μόλυβα. Προπονήτρια του Πλατή και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Μεσόγειο του Φάνη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που θα αφήσει να στημένει την παρουσία του. Πριν προχωρήσω στους αθλητές μου, θέλω να σας πω ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε από το Γενάρη, όχι η φετινή χρονιά που ξεκίνησε τώρα με την επιτυχία της Βίγκης. Τον Φεβρουάριο στο εικόνα της Τουρκίας πήγαμε 16 αθλητές με το εθνόσημο με την εθνική ομάδα. Εθνοποιούν 4 αθλητές από την πόλη μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια γυρίσαμε πίσω με το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που πήρε η Ελλάδα, η χώρα μας. Αυτό το μετάλλιο είναι το κυλιάμα του Πανελλήνιου. Ο άνθρωπος που σήμωσε όσο πιο ψηλά γίνεται την ελληνική σημαία και φυσικά είναι αθλητής του συλλόγου μας, έχει φυσικά και τα γονίδια του Πανελλήνιου του παππού. Έχει λοιπόν στο ελληνικό του ένα μετάλλιο το οποίο πραγματικά θα ήθελαν πάρα πολλοί προπονητές να το έχουν.
Στη συνέχεια έχουμε Χαραλαμπίνη Ιωάννη, ο αθλητής που πήρε το χρυσό στους βαγαλικούς αγώνες που έγινε σε Σερβία και στο καράκο ένα στην Κέρκυρα το ασημένιο μετάλλιο. Από εκεί και μετά, όλους αυτούς που βλέπετε εκεί, θα τους πω με τη σειρά, έχουν δοξάσει και έχουν σηκώσει και αυτή με τη σειρά τους μετάλλια που μπορεί να σας φαίνονται εύκολα στο άκουσμά τους, πιστεύουμε όμως πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Βαλκανικοί λοιπόν πρωταθλητές και πρωταθλητές Ελλάδος έχουμε με τη σειρά Παπαδόπουλος Διαμαντής, Ζευγαρόπουλος Παναγιώτης, Μπογιανίδης Νίκος, Σκούφιας Θωμάς, Καρανάσιος Αστέριος, Μαυρίδου Θεανό, Σαμψονίδης Γιάννης, Τελεωρέντος Δημήτρης, Κότσιας Άγγελος και Μπατσίλα Φωτεινή, η οποία Φωτεινή πάλι στο φετινό βαλκανικό που ανέφερα πριν για τον Καραλαμπίδη και τον Καρελίδη, απλά είπα τη μεγάλη διάκριση στον Τριάμαχο, η Φωτεινή πήρε το χρυσό μετάλλιο και αυτήν την σειρά του βαλκανικό. Πανιωνίδες τώρα, που πήραν παλιό μετάλλιο. Έχουμε Βούλγαρη Εύα, Βούλγαρη Πετρούλα, Κυρακλήδης Ευθύνης, Τσαμίτρου Καντερίνα, Τσαμίτρου Σαντώνης και Λαζόπουλος Παναγιώτης. Εάν κάποιον αθλητή τον είχε ξεχάσει, να με συγχωρέσει, είναι τόσο πολύ που δεν μπορούμε να θυμηθούμε κάποιοι. Στη συνέχεια έχουμε αθλήτρες Σαμψονίδου, Σοφία, Τίνκα, Μαρία. Είναι αθλητές που με τη σειρά τους μας έχουν δοξάσει. Λοιπόν, αυτά που ακούσατε πριν, τα βαλκανικά, τα πανελλήνια, ευρωπαϊκά, όπως παραδείγμα ξέρω του Τηλιόμακου του Καλελίδη, ο Τηλιόμακος Καλελίδης θα πάει τώρα πρώτη ηλικίου, νομίζω. Δεν χρειάζεται. Έχει πάρει 20.000 μόρια ήδη και στο τρίτη ηλικίου μπορεί να επιλέξει σε όποιο πανεπιστήμιο θέλει. Έτσι λοιπόν επιβραβεύει η πολιτεία αυτούς που κοπιάζουν σκληρά. Κύριε Αντιπεδράκη, κύριε Παμπίδη, ακούσατε μια σειρά επιτυχιών. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτά γίνονται μέσα από κόπους, αγώνα και υδρότα. Και αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχιστεί όταν θα έχουμε δίπλα εσάς να μας στηρίζουν. Λοιπόν, χαιρετάμε λοιπόν και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Νικόπουλο Χρήστο. Όπως επίσης καλωσορίζω και τον παλιό μαθητή, τον Πάπτο Τσιφίδη, το ξέρετε όλοι, security, εγγύηση δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα ετοιμάσαμε μια βραδιά που είναι αφηρημένη σε εσάς. Εγώ θέλω να πω το εξής και να κλείσω και να κλείσουμε την επίδειξη. Θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε εάν δεν είχαμε εσάς να μας στηρίζετε κουίνια τώρα. Αυτά παιδιά που φωνάξαν επίσης υπάρχουν και γονείς. Αυτοί είναι δύο φορές πιο ήρωες. Σε αυτούς λοιπόν που είπα που φώνασα πριν και όλους εσάς σας φωνάζω θερμά. Έχουμε λοιπόν τον Πάρη του Κλέμμα. Πού είναι ο Πάρης? Ο Πάρης του Κλέμμα ίσως να είναι το μεγαλύτερο όνομα στο κομμάτι του Κάτα, στον χώρο του Κάτα. Δύο φορές αγγίξαμε την πέμπτη θέση στην Ευρώπη. Πάρη, το χρόνο νομίζω το αξίζουμε να πάρουμε στον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε και να πούμε κάτι ιδιαίτερα για αυτό το παιδί. Έρχεται από την Αριδαία, περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά. Γυμνάζεται 3 φορές την εβδομάδα μαζί μας, αυτό τα λέει όλα. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τη δίκη τι να πούμε, μόνο που ενδέχεται να μας φύγει μακριά. Μπορεί. Τη ζητάμε από το εξωτερικό, πιο μακριά δεν γίνεται, μπορεί να φύγει στο Εκουαδόρ. Για πάντα κύριε Παυλίδη και την Βουέχα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Πολύ ωραία. Παρακαλώ λίγο πίσω οι αθλητές. Σιγά λίγο παιδιά να με πει να μου συγχωρέσετε μήπως την φώναξα. Χαραλαμπίνης Ανέστης. Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια και ορόμενη του καράτο. Αθλητής που έχει πάρει το μετάλλιο του Πανελλήνιου και θα δοξούν χρόνος να πάρει
κάτι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, παιδιά, επάνω ήρθε όλοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις βασικές τεχνικές. Στο καράτε τα λέμε τυχό. Αυτά βοηθάνε τους αθλητές μας να εμπλουτίσουν τη γνώση τους, αλλά και τα αντανακλαστικά τους με χτυπήματα που είναι γρήγορα και ουσιαστικά. Τώρα θα σας δείξουμε πώς εκπαιδευόμαστε, πώς δουλεύουμε δηλαδή τους αθλητές μας να μάθουν να πέφτουν. Το καράτε δεν είναι ένα άθλημα το οποίο είναι επιθετικό, είναι καθαρά αμυντικό και ο αθλητής εκπαιδεύεται όχι μόνο να ρίχνει αλλά και να πέφτει και ίδιος. Πολύ ωραία. Προσοχή μας είναι. Αυτό είναι το καράτε λοιπόν.
Βλέπετε τα θύματα όλα είναι ελεγχόμενα. Αυτό είναι και φυσικά η εκπαίδευση του καράτε. Να υπάρχει πλήρη έλεγχο των θυμημάτων. Έχετε υπομονή. Θα δείτε σήμερα πολλά θεματικά πράγματα και πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Πάρη του Κλέβα, τον αθλητή που έχει δοξάσει πολλές φορές την Ελλάδα, την χώρα μας, την πόλη μας, το σύλλογό μας. Δεν είναι πολύ τυχαίο που είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές στη χώρα μας στα κάτω. Πρώτο κάτω λοιπόν που θα μας κάνει ο Πάρης, πάμε πάλι. Τα παιδάκια μόνο μην μιλάνε αν θέλουν, τα παιδάκια. Απλά δεν φαντάζεστε πόσες ώρες εκπαίδευση και δουλειά χρειάζονται. Πάμε, Διαμαντής, ο βοηθός μου σε ένα στάσιμο. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα τα δύο στάσιμα που θα κάνουμε, στόχο δεν έχουν να δείξουμε την δύναμη, αλλά την τεχνική. Γιατί στο καράτε δεν κάνουμε στασίματα, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Τα δείχνουμε περισσότερο για να δείξουμε την τεχνική που μπορεί να φτάσει ένας αθλητής. Και μόνο αυτό. Να κάνει έλμα πάνω από 5 αθλητές και να σπάσει το ξύλο
το οποίο δεν είπαμε να δείξουμε τη δύναμη, αλλά την δυσκολία, τον βαθμό δυσκολίας που μπορεί να έχει. Πάμε κύριε. Λίγο στο μακριά μήπως εκεί. Για να δει έχω δει τον κάτω με άλλες άλλα έξινο, αλλά 11 στη σειρά. Ο Ρηματής πλέον θα απορρίεται σε λίγο καιρό και θα συνεχίσει τις αθλητικές του δραστηριότητες πιο έντονα. Πάμε η ομάδα του Πασέντα, γρήγορα μέσα. Μια προχωρημένη ομάδα του Συλλόγου, σε έναν καλό κάτω, Πασάι Τάια. Να ετοιμάσετε υπάρχει ένα τμήμα που την ευθύνη την έχω εγώ με την Βίκη που εκπαιδεύουμε τις γυναίκες, μικρές, μεγάλες, τους άντρες για τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, και όταν είναι ζευγάρι δείχνουμε άλλα στον άντρα και άλλα στη γυναίκα για να είναι τα ίδια. Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα πρόγραμμα παιχνίδι αυτοάμυνας. Μην νομίζετε γιατί το καράτι είναι μόνο για μικρές. Βλέπετε λοιπόν ότι σαν ονόμα γραφεί Θαυμάσια. Ωραία. Είναι εδώ, είναι ο άντρας σου. Είναι εδώ, φούντος ο οποίος το έγκος. Φούντος. Αντώνη, συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να μιλάς και πολύ σπίτι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίσουμε. Θα σας δείξουμε τώρα μια άλλη μικρή μπουμπουλίνα. Μια άλλη μικρούλα από, ήταν εδώ από το χώρι πρώτη, από το Πετριά η δεύτερη κοπελίτσα. Πάμε να δούμε. Έχουν την ειδική τους σήμερα τα κορίτσια. Ωραία.
Πολύ ωραία. Πάμε. Θα σας δείξουμε τώρα τι σημαίνει αρτικότητα, τι σημαίνει γυμνασμένος αθλητής και πού μπορεί να φτάσει ένας αθλητής που είναι πολύ γυμνασμένος η αρτικότητά του. Ο Αντρέας εδώ θα μας δείξει ένα άλμα πάνω από κάποιον αριθμό αθλητών. Αυτό θα καταλάβετε τι σημαίνει η αρτικότητα. Πάμε. Και να κάτσει ένας όρθιος, να αφήνουν οι άλλοι αθλητές. Πώς το έχεις καμπλήσει εδώ, δεν ξέρω κάτι κάτω γρήγορα. Λοιπόν, προχωράμε. Τρεις αθλήτριες από το σύλλογο, αδελφές Δούρκαλη και Τσαμίτρου Κατερίνα, σε ένα συγχρονισμένο κάτω Άννα, κατά μεγάλο κάτω. Πάμε. Υπάρχουν στο καράτι και ομαδικά κάτω. Είναι κάτι παραπλήσιο. Συνεχίσουμε με ένα εντυπωσιακό στάσιμο. Πάντα, όπως είπα και στην αρχή, ο στόχος είναι ο βαθμός της σχολείας και όχι το στάσιμο στα στάσιμο. Εξάλλου, δεν είναι ξύλο, είναι ένα πρακτικό που εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό. Γρήγορα η ομάδα. Πάμε μέσα. Ομαδικές τεχνικές γρήγορα σε δύο γραμμούλες. Πάμε, πάμε. Λοιπόν,
καλησπέρα. Να ετοιμάζετε σκούφιες και στη συνέχεια μπαίνει πλέον η ομάδα για γονοχική. Πάμε. Βλέπετε την ταχύτητα, την έκρηξη, τη δύναμη, αλλά και την ισορροπία και τον έλεγχο των κινήσεων. Αυτό είναι τα κάτω σε επίπεδο πλέον ευρωπαϊκό. Να περάσουν μέσα οι μικροί αθλητές. Η μικρή ομάδα, πραγματικά ευχαριστούμε. Ανοίξτε λίγο, κάντε εξάμεινες, ανοίξτε και το πείνα θα ανοίξτε. Σκούφιας πλεόζος. Πάμε. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο, τώρα έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο τους αρχιτές λόγιο, οι οποίοι προσπαθούν τακτικά, πιο μεγάλα παιδιά, όχι πιο ζωηρά, πειράζουν λίγο μικρότερους, τι είναι αυτό που θα γίνει. Είναι να φανταστούμε ότι πίσω από την ηλικία κρύβονται αθλητές. Ετοιμάστε η αγωνιστική ομάδα και μετά το δικό μου το πρόγραμμα. Thank you.
τον απόγονο των Δημήτρων Σόνιος με τον ιό. Καλώς αριστερά. Αλλαγή άλλη είναι τα σημεία σκορ που βλέπετε.
θέλει να μην ζωνεί. Και να δείστε κάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν μια μικρή προβούλα που κάναμε για σας. Δεν είχαμε χρόνο να ετοιμαστούμε λόγω καλοκαιριού. Εξάλλου, όλη μας η προσοχή πέφτει πλέον τώρα στο Πανελλήνιο. Θέλω να σας λέω όλους τους αθλητές μου, τους γονείς που πάντα είστε κοντά μου και φυσικά την ομάδα μου που για αυτήν την ομάδα πιστέψετε λέω τότε να βραδιάσει για 3 ώρα να μην μάθουν μαζί τους. Χειροκροτήστε όλα τα παιδιά και πάνω απ' όλα το λέω μέσα από την καρδιά μου εσάς τους γονείς που πάντοτε εδώ και 34 χρόνια μας στηρίζετε με ό,τι και να κάνουμε, όλο και να είμαστε. Χωρίς εσάς, δεν θα ήμασταν εμείς σήμερα εδώ. Τους συναδέλφους μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμούν την παρουσία τους, όλη την οικογένειά μου και φυσικά όλα τα παιδιά που από Δευτέρα μαθήματα κανονικά. Εντάξει. Όλοι πάνω, ένα δυνατό χειροκρότημα στους γονείς σας, στον κόσμο. Γιατί αυτοί είναι που το αξίζουν. Μην σου δεχτώ, θα κάνουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Μια εκδήλωση που αν και δεν δουλέψαμε πολύ, νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με θυμαστήμησε με την παρουσία του, τους αθλητές μου και φυσικά τους εκπαιδευτές που σήμερα ήταν εδώ σε όλο το παρόν εδώ. Τι να πω εδώ, καλή χρονιά να έχουμε, αν και η χρονιά μας είχε πάρα πολύ καλά με το μετάλλιο της νίκης. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλο τον κόσμο, τους γονείς, τους αθλητές, τους δωρεαπές, που πάντα είναι δίπλα μας, σε κάθε μας προσπάθεια, σε κάθε μας διοργάνωση, σε κάθε μας επιτυχία και μαζί μου κουράζει όλοι για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε αυτό το πλέον χρόνια. Τι είναι αυτό που περιμένεις από τους αθλητές σου στη Φλόρινα? Νομίζω ότι με την προετοιμασία που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά, θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι τα παιδιά μας όλα αυτή τη στιγμή στη θέση του βάθρου και πιστεύω αν πέρσι πήραμε 5 παιδιά στην εβδομάδα, φέτος αν μη τι άλλο να διπλασιαστούν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γίνεται από την Τουρκία. Στο καράτε 1 της Τουρκίας κατέκτησα την τρίτη θέση μέχρι και τα καταλήψεις από τον κόσμο. Τα καλύτερα πράγματα από τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενη, αρκετά και τον 1 της Τουρκίας. Ξεκίνησε όμως πολύ καλά η χρονιά και έχουμε πάει τέλεια γιατί έχετε το παρελθροπαστό και το παγκόσμιο. Σε 2 εβδομάδες θα πάμε και στην Γερμανία που είναι το πρώτο και τα τέρμα στην Φραγκφούρτη. Τι θέλεις να πεις στα παιδιά, τα μικρά που είδαμε σήμερα, ώστε να ασχοληθούν με το καράτε και να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπως είναι το δικό σου? Θέλω να πω στα παιδιά ότι οι πολεμικές τέχνες όπως το καράτε έχουν μια μαγεία. Είναι κάτι τόσο όμορφο που σε γεμίζει ενέργεια, σε γεμίζει αυτοποίθηση και σε κάνει να κάνεις φίλους, να τεκμηθώ τον κόσμο, να γνωρίσεις καινούργια πράγματα και δεν σταματάει ποτέ αυτό. Θα παρακολουθώ λοιπόν να ξεκινήσουμε καράτε εδώ στη σχολή μας στη Βέρεια, στον πατέρα μου τον Πανετσίτη που 35 χρόνια τώρα έχει αποδείξει πως είναι ο καλύτερος. Πιστεύω ότι σήμερα η εκδήλωση θα είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Ο κόσμος θα μας στηρίξει με την παρουσία του. Ο πατέρας μου κάνει φανταστική δουλειά εδώ και 30 χρόνια στην πόλη μας. Το όνομά του γνωστό πλέον στα Βαλκάνια αλλά και σε όλο τον κόσμο. Παροτρύνω όλα τα παιδάκια και όλους τους μεγαλύτερους φυσικά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και πάνω απ' όλα να ασχοληθούν με το καράτε γιατί είναι μια πολεμική τέχνη που εκτός από γυμνάζει, γυμνάζει σώμα, γυμνάζει πνεύμα. Τα παιδάκια σήμερα ήταν φανταστικά. Ένα μεγάλο μπράβο και εσάς που ήσασταν και στην παρουσία σας. Είδαμε κάποια κυρία η οποία ασχολείται με την αυτοάμυνα. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να μάθει. Στις μέρες μας η αυτοάμυνα είναι το α και το ω. Οι εποχές μας έχουν αλλάξει πλέον. Πλέον τα μεγαλύτερα άτομα που είναι που ασχολούνται με την αυτοάμυνα είναι σε μεγάλες ηλικίες και ιδίως οι γυναίκες που είναι κάτι απαραίτητο σήμερα στις μέρες μας. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Να συγχωρώ όλους καλό χειμώνα από εμάς, από το σύλλογό μας.